Καλησπέρα, έχουμε έρθει σε μια περιοχή στο Ρέντι για μια επανασύνθεση ρεύματος και θα ζητήσουμε εδώ από τον κύριο να μας πει τι ακριβώς έγινε και του κόψαν το ρεύμα, πόσες μέρες, γιατί και όλα αυτά. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις τώρα τι ακριβώς έγινε? Η διακοπή έγινε εδώ και περίπου 12 μέρες, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Είναι περίπου 12 μέρες, κάπου εκεί. Κάτι από εμάς πριν από τώρα, ναι. Λίγο πριν το Πάσχα, ναι. Λοιπόν, και αυτό έγινε γιατί. Γιατί υπήρχε μια οφειλία, ας πούμε, στη ΔΕΗ, η οποία συσσωρεύτηκε, αλλά λόγω του ότι υπήρχαν περικοπές αποδοχών, λόγω ασθενειών και τα λοιπά, δηλαδή, αφού υπέρβηκα δηλαδή, τα όρια ασθενεία και τα λοιπά, παρόλο που υπήρχε αυτό με τα χαρτιά και τα λοιπά, με δικαιολογητικά δηλαδή, πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνονται περικοπές. Δεν πληρώθηκα, ας πούμε, ούτε τον προηγούμενο μήνα, ούτε τούτο. Γυναίκα μου ανεργή, δεν δουλεύει. Ανεργή πολύ καιρό. Είναι πάνω από 3 χρόνια. Πάνω από 3 χρόνια, ναι. Ναι, και συντηρούμαστε τσιμά-τσιμά. Και σας κόψαν τους μισθούς, κάναν περικοπές. Ναι, κάναν περικοπές. Οπότε μετά, ας πούμε, φτάνει σε ένα παραδομαστή τέτοιο που λες δεν μπορώ να το πληρώσω το ρεύμα. Χώρια τα χαράτσια και τα λοιπά, τα οποία εκ πεπιθήσεως δεν τα πληρώσαμε, ούτε τα περσινά, ούτε τα φετινά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και υπάρχει αυτό, ας πούμε, το συμβάν τώρα, να φτάνουμε σε ένα παραδομαστή μεγάλη εβδομάδα, λίγο πριν τη μεγάλη εβδομάδα, η ΔΕΗ να έχει να μας κόβει το ρεύμα. Εγώ το θεωρώ προσωπικά απαράδεκτο. Μάλιστα. Γιατί ξέρω και πολλούς άλλους φίλους και συνεργάτες και τα λοιπά και μέσα από τον κύκλο μου, άνθρωπους που έχουν πρόβλημα υγείας. Θα αλλά... μας πεις και εκτός και άλλους και το δικό σου πρόβλημα υγείας, το ότι υπέρεις. Έτσι, εγώ είμαι διαβητικός τύπου 1 από 8 ναι. ετών και συντηρούμε με ινσουλίνη, η οποία υποχρεωτικά και διαλουπάλου χρειάζεται ψυγείο. Όταν αυτή όμως... Εδώ βλέπουμε τα φάρμακα. Παίρνει. Πες μας κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα της υγείας και με τα φάρμακα που παίρνεις, πώς μπορείς και να τα παξέρεις τα οικονομικά έξοδα που υπάρχουν. Λοιπόν, και τώρα τα φάρμακα αυτά, ευτυχώς δηλαδή που μας καλέσαν και ένα γενικό πρόσωπο. Και περάσαμε το Πάσχα, φύγαμε δηλαδή, γιατί δεν μπορούσε αυτό να μένει εδώ, έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Φύγαμε τη μεγάλη εβδομάδα, περάσαμε εκεί και τώρα σας κάλεσα εδώ, για αυτό το λόγο και... Τα φάρμακα, πληρώνεις κάτι στα φάρμακα? Ευτυχώς το ταμείο μου μέχρι ώρας μου τα καλύπτει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αργότερα αν μπήκε αυτό στο νεοποίητη θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι έχω την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Εύχομαι κάποια στιγμή ο κόσμος να ξυπνήσει και να καταλάβει ποια είναι τα δικαιώματά του και όχι μόνο οι υποχρεώσεις του. Και ότι από κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργηθεί ένα εφαλτήριο για να ξεκινήσει ο αγώνας από τώρα. Τα δικαιώματά μας τα είχαμε, τα ξέραμε μόνο που μας τα έχουν καταπατήσει οι κυβερνώντες μαζί με τους άλλους που έχουν έρθει απ' έξω. Έτσι. Και δεν μας έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Υπογράφοντας μνημόνια, τα οποία μνημόνια είναι καταδικαστέντα όχι μόνο κοινωνικά, ούτε οικονομικά μόνο, αλλά και νομικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα ανέβαινε σε μια υπεύθυνη θέση ή αναλάμβανε το τύχημα της χώρας, αφθαρτός, πραγματικά αφθαρτός, αυτούς τους άνθρωπους έπρεπε και πρέπει να τους στείλει φυλακή. Δυστυχώς έχουν εφθαρθεί οι πάντες. Γιατί αν εγώ κλέψω 100 ευρώ, εμένα θα με πάνε έτσι. Το βουλευτή όμως και τον υπουργό. Αυτοί ξεφεύγουν πάντα. Κλέβουν δισεκατομμύρια. Δεν τους πιάνει κανείς. Αυτοί που έχουν καταπατήσει τα πάντα, όλα τα δικαιώματα όλου του κόσμου, τα έχουν καταπατήσει. Έτσι. Και τα έχουν ισοπεδώσει και μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Γιατί
και εμείς άνεργοι είμαστε και εμείς δεν έχουμε δουλειά πάνω από 2 χρόνια. Απλώς προσπαθούμε και βοηθάμε τον κόσμο και δείχνουμε και σαν κίνημα την αλληλεγγύη μας στην πράξη. Σας έχω δει και πολλές φορές και στα διόδια που μιλάτε φιλικά. Και από τα διόδια που έχουμε ξεκινήσει. Έχετε σηκώσει μπάρες. Πολλά κάνουμε και βοηθάμε τον κόσμο. Έχετε δράσει αρκετές. Μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση σας και καιρό είναι για να αντιδράσουμε. Σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Η ΔΕΗ έρχεται και στέλνει τους εργολάβους και κόβει το ρεύμα. Για 2 ευρώ την κάθε διακοπή. Διαβάζω την κάθε διακοπή. Έτσι είναι. Οι παθείς που κάνουν κάθαρση στο σπίτι τους υπάρχουν. Βεβαίως και χρειάζονται ρεύμα, χρειάζονται μηχανήματα. Με οξυγόνο. Τα οξυγόνα τα οποία και εκείνα λειτουργούν με ρεύμα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο απανθρωπιάς, θα έλεγα. Από διαβητικό, α πούμε, που είσαι. Εγώ, α πούμε, τώρα θέλω ψυγείο. Ναι. Θέλει ψυγείο. Δεν μπορεί να τα έχει σε ένα ψυγείο. Δεν μπορεί να τα έχει έξω. Μέσα στη ζέστη. Τώρα, α πούμε, εντάξει, το βράδυ βολευτήκαμε. Λες εντάξει, έχει δροσιά, τα έβγαλα έξω. Την άλλη μέρα, την παραπάνω μέρα, την άλλη εβδομάδα θα μου χαλάσουν οι σωλήνες. Τα φάρμακα αν δεν μπουν στο ψυγείο θα χαλάσουν εδώ, ναι, έτσι. Ναι. Και κράτη οπωσδήποτε ψυγείο. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω άλλη συνταγή το μεταξύ. Τώρα με το, επειδή είναι μηχανογραφημένα, ναι, με υποχρεώνει πλέον τώρα να πάω στην αρχή του άλλου μήνα για να εκτελέσω την άλλη συνταγή. Δεν μπορώ να πάω εγώ τώρα και να πω δώσ' μου. Φυσικό και επόμενο. Τη ΔΕΗ δεν την νοιάζει, όμως κόβει το ρεύμα. Ναι, έτσι. Δυστυχώς. Το αν κινδυνεύει. Η σωματική ακεραιότητα και η ψυχική υγεία πολλές φορές. Και η σωματική ακεραιότητα. Και όλα αυτά δεν νοιάζει κανέναν. Δεν τους ενδιαφέρει, όχι. Γιατί εκεί μπορούν για να εξαντλήσουν, είπαμε, την αυστηρότητά τους. Την αυστηρότητα των νόμων. Εμείς μην είναι ήσυχος, θα σου βάλουμε το ρεύμα και θα εισαρεύουμε να βάσει και τα φάρμακά σου και τις, να εξυπηρετήσει και τις στοιχειώδεις ανάγκες. Προσωπικά, καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστούμε, να είσαι γιατί καλά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αμέριστη τη συμπαράσταση και την ανάγκη μας και η σύζυγος όπου μπορεί βοηθάει, έχουμε δώσει και ρούχα, έχουμε δώσει παπούτσια, έχουμε δώσει πράγματα που εμείς κάποτε τα φόρουσαμε και δεν τα θέλαμε ή κάποιον ας πούμε ζητάμε από άλλους και μας φέρνουν παιδικά ρούχα κτλ. Και τα λέμε σε άνθρωπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Λοιπόν, έχουμε έρθει κάτω στο μετρητή. Έχει βγει το καπάκι εδώ. Βγάζουμε το μετρητή μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι τα καλώδια είναι πάνω, οι ασπάγες είναι πάνω. Τα καλώδια αυτά εδώ είναι συνεδεμένα. Από εδώ λοιπόν τα έχουν βγάλει από το διακλαδωτήρα. Από το διακλαδωτήρα διανομής εδώ. Το οποίο θα πάμε δίπλα να δούμε τι κάνουμε, κύριε. Ο διακλαδωτήρας μας είναι εδώ. Βγάζεις αυτό. Το μηδάνι δεν είναι, με το χέρι. Κράτησε το λίγο. Έχουμε βάλει τη μία φάση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βάζουμε και την τρίτη φάση. Βάζουμε να δούμε αν έχει μια κομπατάσταση. Λοιπόν, πάρει και ένα από εκεί. Στο διαμέρισμα έχουμε έρθει να δούμε ένα πράγμα ότι έχουμε ρεύμα για να δούμε.
Αυτό είναι το έξω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχει επανέλθει η διακοπή. Αυτή ήταν η διαδικασία, τελειώσαμε. Ναι, μπορούμε να το... Ας το ανοιχτό, δεν μας περάζει. Από ό,τι βλέπεις, έχει δρόμο. Θα σας ευχαριστήσω που τα βάθησε καρδιά μου για αυτό που κάνατε.